Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Η σημερινή ημέρα είναι για σας καταλυτική για να τακτοποιήσετε πολλά δύσκολα θέματα τα οποία σας βασανίζουν. Αυτό οφείλεται στην έκλειψη που έχει γίνει και φυσικά εσείς είστε διαθετημένοι να τα δώσετε όλα στο οικογενειακό παύλα επαγγελματικό σας μέλλον. Δώστε βαρύτητα στον τομέα της ύλης και από αύριο θα δείτε τα θεαματικά αποτελέσματα τα οποία σας ανακουφίζουν. Ο Άρης από τον τοξότη σας κάνει νευρικούς αλλά και ακαταμάχητους. Προσοχή σήμερα στα λογάκια σας. Ταύρος. Ταυράκια μου, σήμερα είναι μια μέρα εξαντλητική στο χώρο εργασίας αλλά και δύσκολη που δεν θα υπάρχει η επικοινωνία. Αυτός ο πύργος της Βαβέλ τελειοποιεί χωρίς να το καταλάβετε όλα τα επαγγελματικά σας ζητήματα παρόλη την ασυνεννοησία με τους γύρω σας. Η φήμη σας ανεβαίνει όπως και οι μετοχές σας και τα οικονομικά ζητήματα παίρνουν το δρόμο τους. Προσέξτε και τον ερωτικό τομέα ο οποίος σήμερα κρύβει γλυκές εκπλήξεις. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, σήμερα η μέρα ξεκινά με αρκετό τρέξιμο, γραφειοκρατικά, τράπεζες και δασμοί. Σήμερα όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή, κυρίως στα θέματα επικοινωνίας, μιας και ο Άρης απέναντί σας κάνει λίγο νευρικούς. Επομένως, σήμερα είναι καλό να φιλτράρετε καλά τα λογάκια τριητών προσώπων και να απαντήσετε με ευγένεια και διπλωματία. Αυτό ισχύει και για τον έρωτά σας. Καρκίνος. Καρκινάκια μου, σήμερα είναι μια μέρα που ο Κρόνος, η Σελήνη αλλά και ο Κλήρος της Τύχης παίζουν ένα ευχάριστο παιχνίδι με σύμμαχο τα ερωτικά σας, αλλά φυσικά και τα οικονομικά σας ανοίγματα. Ανεξαρτήτου τις επιτυχίες που έχετε εισπράξει αυτόν τον καιρό, η φόρτωση είναι μεγάλη. Η έκλειψη έχει επίρρεια 14 μέρες πριν και 14 μέρες μετά. Δώστε προτεραιότητα και στον έρωτα. Η δεσμευμένη προβλέπεται ένα ξεκαθάρισμα και η αδέσμευτη χαρείτε το φλερτ. Λέων. Βασιλιάδες μου, η δυναμική σας πορεία πριν και μετά την έκλειψη ήρθε να σας ανταμείψει και να σας δώσει πολλά γλυκά ωφέλη, τόσο σε ερωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ενέργειά σας είναι στα ύψη και εσείς κάνετε νέα σχέδια για το υπέροχο μέλλον σας. Ρωτήστε όμως και το τέρι σας τι άποψη έχει για όλα αυτά. Παρθένος. Υποτονική η σημερινή ημέρα για σας, ρουτίνα και πάλι ρουτίνα, δουλειά, σπίτι και υποχρεώσεις. Σήμερα μην αφήσετε κανένα σας ρίξει πιο κάτω και τα λαθάκια είναι μέσα στη ζωή σας. Επομένως, δώστε βαρύτητα στον εργασιακό τομέα για να αποφύγετε τα λαθάκια αυτά και να διορθώσετε λίγο σήμερα την επικοινωνία παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και τον ερωτικό σύντροφο. Σήμερα είναι καλό να κλειστείτε στον εαυτό σας για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Ζυγός. Δώστε προτεραιότητα σήμερα λατρευμένα μου πλασματάκια στον ψυχικό σας κόσμο. Τόσον καιρό τρέχετε για τρίτα πρόσωπα, καιρός είναι να τρέξει και κάποιος για εσάς. Πρέπει να ξεχωρίσετε τους συνεργάτες, λυκόφιλους, από τους φίλους και τον ερωτικό σας σύντροφο. Για άλλη μια φορά, το καλό και το κακό ευθυγραμμίζεται. Αποφασίστε σήμερα με ποια πλευρά θα είστε. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, μια μέρα χαλάρωσης και για εσάς σήμερα, μιας και τα επαγγελματικά ρολάρουν από μόνα τους και εσείς πρέπει να σκεφτείτε τι θα κάνετε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και το τέρι σας, που ίσως χρειαστούν τη βοήθειά σας σήμερα. Χαρίστε τη βοήθειά σας σε αυτούς και σύντομα θα έχετε την ανταμοιβή σας από το ίδιο το σύμπαν. Τοξότης. Σήμερα θέλω να πρωτοτυπήσω με εσάς φιλαράκια μου. Η δύναμη που εκπέμπεται σήμερα το τοξοτάκια μου αγαπημένα είναι μεγάλη, αλλά μεγάλα είναι και τα συναισθήματά σας. Η μεγαλοκαρδοσύνη έχει και τα όρια της, επομένως σήμερα θα πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ατενίστε το νέο μέλλον με τη λογική σας χωρίς πολλά λόγια. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, σήμερα από τη μία η λογική και από την άλλη το συνέστημα στο Ζενίθ και ο Κρόνος από την άλλη να σας δείχνει τι πάει να πει πρέπει, αφού είστε τα παιδιά του βρε. Το πρέπει το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Κοιτάξτε τα πρέπει στη δουλειά και τα θέλω στα ερωτικά ζητήματα και οι λύσεις έρχονται από το βραδάκι και μετά. Υδροχόος. Υδροχόοι μου, σήμερα είναι καλό να κοιτάξετε την κούρασή σας η οποία ρίχνει στους βιορυθμούς σας. Αυτό οφείλεται στον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος διαπρέπει, αλλά είναι καλό να κοιτάτε και λίγο τα ψηλά γράμματα προτού υπογράψετε χαρτιά και συμβόλαια. Η μέρα κυλά σε κλίμα άκρος χαλαρό και σήμερα προτιμήστε να κλειστείτε στο σπίτι παρέα με τον εαυτό σας. Ιχθύες. Ψαράκια μου, σήμερα ήρθε η στιγμή να τα πείτε έξω από τα δόντια με ήρεμο τρόπο, όμως στα προσωπικά μας θέματα. Μην αφήσετε τρίτα πρόσωπα να ανακατεύονται στους δεσμούς σας, διότι υπάρχει κίνδυνος παρεξηγήσεως με το τέρι σας. Με ήρεμη συζήτηση θα βρείτε τις λύσεις από το μεσημέρι και μετά. Χαλαρώστε και βρείτε λύσεις χωρίς όμως παρεξηγήσεις. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.